Δεν είναι κανένα ξενό. Σήμερα δεν πήγα κρύψη.
για τη μέχρι τώρα συνεργασία μας. Αν κάπου κάποια επεισοδιακά περιπτώσεις υπήρχαν για το μέρος της ευθύνης που μου αναλογεί, ζητώ συγγνώμη από τον καθένα, ό,τι κι αν έχει υποθεί, εγώ δεν κράτησα κακία ποτέ. Το μόνο που θέλω να σας ενημερώσω ότι... Συμβούλιο θα έχουμε, κύριε Πρόεδρε. Όχι. Πριν λήξει η θητεία σας, θα έχουμε άλλο συμβούλιο. Θα έχουμε κι άλλο. Είμαι υποχρεωμένος να ολοκληρώσω αυτή τη συνέντευξη. Θα μπορούσα να πω φεύγω και δεν με νοιάζει. Θέλω να πω ότι θα ξαναγίνει κι άλλο δημοσιογραφικό. Θα σταλεί νέα πρόσκληση, η οποία θα αφορά μόνο αυτά τα δύο θέματα, κανένα άλλο. Τακτική θα την κάνω, ενώ μπορεί να γίνει αμέσως την επομένη. Θα την κάνω τακτική. Θα την κάνω και απόγευμα. Μπράβο, Πρόεδρε, γιατί θα σου ήρθε τη θάλασσα. Όχι για να δώσω τη χαρά σε εσάς και τη λύπη στους άλλους. Εγώ καθαρά σας λέω. Δεν έχω ούτε από το στυλό κρύβο ούτε από την καρφίτσα. Είμαι αντίθετος καθολοκριτικά για το κλείσιμο των μερικών σταθμών. Το ήξερε, Πρόεδρε, τι θα ψήφιζε σήμερα, γι' αυτό δεν ήρθε. Είμαι αντίθετος γιατί ποτέ δεν κορόιδεψα κανέναν, ποτέ δεν είπα ψέματα, ποτέ δεν γέλασα κανέναν. Απαξιώ πολύ αυτούς που λένε τα ψέματα και εσείς κρίνετε όπως νομίζετε να κρίνετε. Θα γίνει συνεδρίαση τις επόμενες μέρες. Αύριο ή μεθαύριο θα δω με την γραμματέα, θα δω και τον κανονισμό, θα τη στείλω και θα την κάνω απόγευμα. Έτσι. Απόγευμα θα την κάνω για να μπορείτε να παρακολουθείτε κι εσείς. Από εκεί και πέρα, το τι θα επακολουθήσει δεν θα είναι με το 1/3, γιατί θα είναι τακτική συνεδρίαση η οποία θα... Παρά το σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου. Το σύνολο. Λυπάμαι πολύ που δεν μπορώ να σας δώσω το λόγο ή δεν μπορούμε να ανοίξουμε το λόγο. Οι παρόντες σήμερα. Αν εσείς αποχωρήσετε, εμείς μπορούμε να μιλήσουμε με τους κατοίκους. Αν αφήσουμε ένα λόγο, όχι. Αν θέλετε να μιλήσουμε, πώς είναι να έχει. Μπορείτε να κάνετε διαλογική συζήτηση έξω, αφού λύνει τη συνεδρίαση, ναι. Τη συνεδρίαση λύνεται, αν δεν σας αποχωρήσετε, μπορείτε να παραμείνουμε εδώ πέρα. Έχουμε δύο καταγραφούν τα ονόματα. Είμαστε σε εργάνα 2 λεπτά έτοιμοι. Θα υπογράψουν οι συνάδελφοι γιατί είναι προβλέπω. Ακόμη μια φορά θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κατσαρό. Επί τόσο καιρό είναι πάντα παρόν σε όλα τα προβλήματα, σε όλες τις δημοτικές συνεδριάσεις. Thank you.
τεχνική συνεδρίαση με δύο κατεπήγοντα θέματα. Το ένα το οποίο, το βασικό βέβαια, η αναστολή λειτουργίας δύο παιδικών σταθμών, το ένα στα Άνω Πορόγια και το άλλο στην Κερκίνη. Το θέμα έρθε σήμερα γιατί χθες που έγινε συνεδρίαση 12 η ώρα το μεσημέρι δεν υπήρχε απαρτία και άρα βρέθηκε για σήμερα για τις 7 η ώρα το απόγευμα. Όλοι οι συμπολίτες, μάλλον η μεγάλη πλειοψηφία, 12 άτομα από τη συμπολίτευση, παίρνοντας γραμμή όπως φάνηκε, δεν προσήλθε στη συνεδρίαση, όπου έλειπε και ο κύριος Δήμαρχος. Τυχαίο. Είμαστε παρόντες 9 δημοτικοί σύμβουλοι. Λυπάμαι, γιατί αυτό που συνέβη είναι ξεφτελισμός της τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι κατάντια. Λυπάμαι γιατί είδα και τις δηλώσεις του κύριου Δημάρχου χθες, που μιλούσε για κάποιους δημοτικούς σύμβουλους που δεν προσήλθαν. Εγώ για λόγους εργασίας δεν μπορούσα να τους έρθω την ώρα αυτή, 12 η ώρα το μεσημέρι. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι είναι λίγοι, δεν έχουν το σθένος, δεν ενδιαφέρονται για το καλό της Δημοτικής Ενότητας της Κερκίνης. Ποιος? Ο κύριος Δήμαρχος. Και σήμερα πού είναι? Απόντες. Και ήρθε σήμερα περίπου 50 άτομα, γονείς, συνδημότες μας από την περιοχή. Αν είναι δυνατόν. Φυσικά θα γίνει το θέμα, θα συζητηθεί, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα πάρουμε απόφαση. Και ο καθένας θα αναλάβει τις ευθύνες του. Εγώ από τη δική μου μεριά έχω να πω ότι το κλείσιμο παιδικών σταθμών, η αναστολή λειτουργίας παιδικών σταθμών είναι λάθος, είναι προς λάθος κατεύθυνση. Παιδιά υπάρχουν, πρέπει να λειτουργήσουν και αν και επειδή η Δημοτική Αρχή σκέφτεται και άλλα πράγματα να κάνει στην Οδόπολη για τον βρεφικό και παιδικό σταθμό και για εκείνον είμαι υπέρ να γίνει με κανονική δομή με όλες τις λειτουργίες που μπορούν να υπάρχουν. Λοιπόν, όλα τα άλλα είναι προφάσεις αναμαρτίες. Η παιδική σταθμή, το νομικό πρόσωπο χρόνια και αγωγή επιτελεί κοινωνικό έργο. Δεν είναι κερδοσκοπική εταιρεία. Δεν είναι ιδιωτικός φορέας να ζει μόνο από προγράμματα ΕΣΠΑ. Εδώ υπήρχαν πριν από τη Δημοτική Αρχή, πριν πολλά χρόνια, υπήρχαν παιδική σταθμή. Ποτέ δεν επεδίωξε το κέρδος, πάντα να βοηθήσει τους συνδημότες μας που έχουν υπαρκτό πρόβλημα. Πρόβλημα που είναι εργαζόμενοι, που έχουν άλλα προβλήματα στην τοπική κοινωνία για να τα εξυπηρετούν από τους παιδικούς σταθμούς. Δεν είναι δυνατόν. Δεν ξέρω ποια λογική, δεν άκουσα και τη λογική της πλειοψηφίας. Θέλουν να κλείσουν οπωσδήποτε τους δύο παιδικούς σταθμούς. Αντί να ανοίξουμε κι άλλους, να κλείσουμε αυτούς που εξυπηρετούν και γύρω κοινότητες. Αν είναι δυνατόν. Συνεχίζουμε να ζούμε το θέατρο του παραλόγου με την ολοκλήρωση της παρούσας δημοτικής περίοδου. Το θέμα είναι το γνωστό, αφορά την αναστολή λειτουργίας των δημοτικών παιδικών σταθμών Άνω Πορόγιο και Κερκίνης. Χθες δεν είχαμε απαρτία για ένα πάρα πολύ απλό λόγο, δεν σας κρυβώ ότι ήμουν στη συνεδρίαση, δεν μπήκα μέσα βέβαια στον χώρο της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί αυτό που πληροφορηθήκαμε ήταν ότι το όλο παιχνίδι είχε δρομολογηθεί κατά αυτόν τον τρόπο, ώστε η απόφαση να είναι υπέρ της αναστολής. Δεν είχαμε απαρτία και σήμερα ήρθαμε και δεν ήταν κανένας από την συμπολίτευση εκτός από τον κύριο Λόκα, τον πρόεδρο της Αγωγή Πρόνοια, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και δύο άλλους συναδέλφους. Και φυσικά δεν είχαμε απαρτία. Το χειρότερο από όλα είναι ότι δεν μας τίμησε για μία ακόμα φορά με την παρουσία του και ο κύριος Δήμαρχος. Δεν ξέρω πώς να εξηγήσω τι ακριβώς, με ποιον ακριβώς τρόπο σκέπτονται. Πάντως, σε κάθε περίπτωση όλο αυτό είναι αρνητικό και φοβερά κατακριτέο. Αυτό που μπορώ να δηλώσω κατηγορηματικά είναι ότι εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα, ούτως ώστε να μην κλείσει κανένας παιδικός σταθμός, ούτε των Άνω Πορωίων, ούτε της Κερκίνης.